Βρισκόμαστε με τη μαγιά των φίλων ιστορικής μίμησης και πολιτιστικής δημιουργίας και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε κάνοντας μια μικρή αναδρομή πώς ξεκίνησε αυτός ο σύλλογος που βγάζει στην επιφάνεια πτυχές της ιστορίας που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε. Να πούμε καταρχήν ότι δεν είμαστε σύλλογος. Είμαστε μια άτυπη ομάδα φίλων. Και μια που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη καφετέρια Σελάνα, να πούμε ότι ο σπόρος αυτής της ομάδας έπεσε εδώ πριν 7-6-7 χρόνια ή και λιγότερα, δεν τα θυμάμαι. Να ξεκινήσω μια γενική παραδοχή. Όποιος αρνείται την καταγωγή του λέμε ότι είναι νόθος, όποιος συχνά και την ιστορία του, είτε δει ιστορία ενός λαού, η ιστορία των ανθρώπων, του τόπου ενός τόπου, είναι οι ρίζες των ανθρώπων, οι ρίζες του τόπου. Δεν μπορείς να αφήνεις τις ρίζες αυτές να το βασικό στοιχείο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν? Τυχαία, θα λέγω, τυχαία, όχι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε περάσει από αυτοδιοικητικά, πολιτιστικά, σωματεία του τόπου μας με δράση και μια πολιτική παρουσία στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Κάποιες παραμονές Χριστουγέννων, ο φίλος μου ο Δημήτρης συνηθίζει να μου κάνει δώρο, ή ανταλλάσσουμε δώρα, βιβλία. Μου φέρε ως δώρο τα Χριστούγεννα του 2015. Το βιβλίο του Γιώργου του Γαλέτσα, που τον ξέρουμε τη δουλειά του, το Σημάδι. Διαβάζοντάς το, ήταν κάτι συγκλονιστικό, γιατί αναφέρεται στους εκτελεσμένους λέσβιους πατριώτες από τους Ναζί, τους εκτελεσμένους στα τζαμάκια, που υπάρχει το μνημείο αυτό με την μαρμάρινη επιγραφή πλάκα. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, γιατί έβλεπες ιστορίες του τόπου μας και ανθρώπων απλών, που ή διαπιστώνουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων είχαμε τότε και τα φαινόμενα του νεοναζιστών και τα λοιπά που γνωστά στην Ελλάδα και τις ζημιές και τι πόνο έφερα. Θα διαπιστώσαμε λοιπόν ότι πολλές τέτοιες πλευρές της κτηνοδίας του φασισμού-ναζισμού στον τόπο μας εν πολλοίς είχαν ξεχαστεί, ειδικά στη νεότερη γενιά ήταν κάτι άγνωστο ή ξεχασμένα ή δεν τους ακουμπούσε. Και μια φράση από το βιβλίο του Γιώργου, είναι στον πρόλογο το αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ο Δήμιος σκοτώνει δυο φορές, μια στην εκτέλεση και μια με την λύθη. Όταν ξεχαστεί αυτό το ιστορικό γεγονός, είναι δεύτερη εκτέλεση. Πραγματικά νιώσαμε αυτή την ανάγκη, όταν είδα τι συγκρονιστικά στοιχεία είχε το βιβλίο αυτό, ότι αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, είτε να θεατρικοποιήσουμε, αν μπορούμε να το κάνουμε, να το παρουσιάσουμε, να γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία, στους ανθρώπους, στη νεότερη γενιά. Με αφορμή αυτό το γεγονός βρεθήκαμε 3, 4, 5 άνθρωποι, 9 που αναγράφονται εδώ στο πρόλογο της ομάδας μας, και είπαμε ότι αξίζει να στήσουμε μια ομάδα για να αναδείξουμε τέτοια στοιχεία ιστορικά του τόπου μας, κυρίως που είχαν να κάνει με την ιστορία της κατοχής και της αντίστασης του λαού μας και στη συνέχεια και της δικτατορίας, που σε μεγάλο βαθμό τα προσπερνούσε ιδίως η νεότερη γενιά, και είναι αμαρτία αυτό να γίνεται. Νιώσαμε αυτή την ανάγκη, κάναμε αυτή την ομάδα, και επειδή μέσα από την ιστορία, από την μια μεριά η ιστορία, αλλά και οι πολιτιστικές δράσεις έχουν την αξία τους, και φτιάξαμε αυτή την ομάδα των φίλων ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας. Με αιχμή, με ξεκίνημα, την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου του Γαλέτσα στο Σημάδι για τους εκτελεσμένους στο Δημητικό Θέατρο, που πράγμα έκανε αίσθηση, γιατί βγαίναν ξανά στην επιφάνεια απλές ιστορίες ανθρώπων που συγκλώνησαν την κοινωνία, και όμως ακόμα και ο χώρος των εκτελεσμένων στα τζαμάκια, σε πολύ λίγους όντας γνωστός, γίνεται και αντικείμενο όχι εγκατάληψης. Και είναι αμαρτία να βλέπεις ένα χώρο εγκαταλειμμένο, όταν ξέρεις ότι αυτός είναι τόπος ιστορικής μνήμης που μαρτύρησαν άνθρωποι αγνοί και πατριώτες. Και αυτό θέλοντας να αναδείξουμε, φτιάξαμε αυτή την ομάδα. Θα σας πει για τις δράσεις και ο Γιώργος και ο Δημήτρης και ο Χρήστος, ποιες ήταν οι πρώτες δράσεις που κάναμε δημόσια και προσέλκυσε πράγματι. Μια μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε, ότι είχαν πολύ μεγάλη ανταπόκριση και κάποιοι συγκινήθηκαν και είδαν και κυρίως ταρακούνησαν, κυρίως την νέα γενιά που δεν την είχαν ακουμπήσει. Άλλο είναι απλώς διαβάζοντάς την, και άλλο να δεις τοπικές ιστορίες ανθρώπων που είναι από τον τόπο σου, πώς μαρτυρήσαν
τι προσφέραν, τι θυσίες κάναν, για να δουλέψει λίγο το μυαλό μας και να δούμε αυτά τα τέρατα που μας εμφανίζονται τώρα του νεοναζισμού. Είναι δυνατόν να τα αποδεχτεί η νέα γενιά, το γνωρίζει τι συμφορά έφερε στον τόπο ο ναζισμός, τι δράσεις, αλλά και την άλλη το μεγαλείο του, της αντίστασης του λαού μας. Πρόσφατα δημιουργήσατε και ιστοσελίδα όπου αναφέρονται γεγονότα, πρόσωπα. Τι μπορεί να δει κάποιος σε αυτή την ιστοσελίδα και ποιος βοήθησε για να φτιαχτεί? Η ομάδα μας, όπως είπε και ο Αποστόλης, δημιουργήθηκε από την άνοιξη του 2015. Με την πρώτη εκδήλωση, θα σας πει για τις εκδηλώσεις ο Γιώργος που κάναμε. Από εκεί και πέρα το 2017 δημιουργήσαμε μια ομάδα στο Facebook και βάζουμε κατά καιρούς αναρτήσεις, είτε με γεγονότα ιστορικά, άγνωστα, γνωστά, λιγότερο γνωστά, και βάζουμε και πολλές παλιές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωναν κυρίως ο Δήμος Μυτιλίνης, με τις ορχήστρες, με τις χοροδίες, θεατρικά που παίζαμε σε επετείους είτε του Πολυτεχνείου, είτε 28ης, είτε 25ης, με πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα που δυστυχώς δεν συνεχίζεται, άλλο αν τη συνεχίζουν κάποια σωματεία και πολύ καλά κάνουν. Όμως στο Facebook δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή ο καθένας να βρει τις παλιότερες αναρτήσεις. Μας ρωτούσαν πολλοί φίλοι, πού θα τα βρούμε? Γι' αυτό με τη μεγάλη τεχνική βοήθεια καλών φίλων, αφιλοκερδός βέβαια, και του Νίκου του Βέτσου και του Μιχάλη του Χτενέλη, αλλά και του Λευτέρη του Εμμανουήλ, μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα που πλέον την ανακοινώσαμε. Περιλαμβάνει 150 αναρτήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σε αυτές μέσα περιλαμβάνονται και τα βίντεο από τις εκδηλώσεις που κάναμε, κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις που κάναμε για πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, για το λεσβιακό τύπο 40-50 που θα αρχίσει να γίνεται ανάρτηση από την επόμενη εβδομάδα σε μια δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος με αποσπάσματα. Επίσης έχουμε χωρίσει την ιστορία από το 21 μέχρι τις μέρες μας σε 7-8 περιόδους και όσα γεγονότα έχουμε καταγράψει περιλαμβάνονται εκεί. Επίσης έχουμε άλλη μια μεγάλη κατηγορία, τα πρόσωπα, με υποκατηγορίες, τους λαϊκούς αγωνιστές που σιγά σιγά τους ανεβάζουμε. Μια πρώτη βέβαια, ένας από τους πρώτους λαϊκούς αγωνιστές είναι ο Απόστολος Αποστόλου που έδρασε σε πολλά επίπεδα. Πρόσωπα της πολιτικής ζωής που συνδέονται με τη Λέσβο όλα αυτά, πάντα με τη Λέσβο. Αιρετούς της αυτοδιοίκησης που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, ανεβάζουμε σιγά σιγά. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπους κοινωνικής προσφοράς, πολιτισμού, αθλητισμού, γραμμάτων, τεχνών, όπου έχουμε τις ιστορίες λίγο γνωστές, αρκετές άγνωστες. Στο τέλος δεν έχουμε τα αφιερώματα σε επιμέρους, ας πούμε στο εργατικό κίνημα της Λέσβου, στη μουσική παράδοση, στον πολιτισμό, στην ιστορία, στο φασισμό, στο ναζισμό, σε όλους τους ανθρώπους που διωχθήκαν και πέθαναν τα δύσκολα χρόνια, έδωσαν τη ζωή τους. Επίσης, εμένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ψάχνουμε και από ιστορίες και πληροφορίες που μας δίνουν καλοί φίλοι και αναδεικνύουμε άγνωστες ιστορίες ανθρώπων, γιατί μας ενδιαφέρει η ιστορία μέσα από την ανθρώπινη πλευρά της. Για παράδειγμα, έχουμε αναδείξει την ιστορία του Παναγιώτη Νταϊπαναγιώτη που πρωτοστάτησε στην απόβαση της Νορμανδίας. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα σήμερα, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε ανακοινώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχει κάνει αυτή η ομάδα σε όλα αυτά τα χρόνια? Θα ξεκινήσω καταρχάς από το γεγονός ότι η ομάδα ξεκίνησε το 2015 με την πρώτη της εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο, όπου εκεί προβλήθηκε ξανά το βιβλίο. Το βιβλίο είχε παρουσιαστεί ξανά στα Τσαμάκια το 2010 όταν έγινε και το μνημείο με την καινούργια αναθηματική πλάκα που είχαμε κάνει σε ένα νέο διαμορφωμένο χώρο. Ταυτόχρονα σε αυτή την εκδήλωση παρουσιάσαμε για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο, τουλάχιστον σε πανελλήνιο, τον Μπαρμπαγιάννη Καραγεωργίου με το θέμα της μεγάλης σφαγής στις φυλακές του Στάιν, όπου εκεί δολοφονήθηκαν 2 μέρες πριν τη λήξη του πολέμου και ενώ ήταν 4 χρόνια πολιτικοί κρατούμενοι των Γερμανών, 4 συμπατριώτες μας.
από εκεί μας έδωσε αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, μέσα από την επιτυχία της μας έδωσε τη δυνατότητα να παρέμβουμε πια στον τότε Δήμο Λέσβου και να ζητήσουμε να πάρει ένα καινούριο περιεχόμενο οι εκδηλώσεις που γίνονται στο τέλος του κάθε του Σαββάτου του Σεπτέμβρη, που είναι για τα θύματα της κατοχής. Απελευθέρωση της Λέσβου τους Γερμανούς. Ναι, η απελευθέρωση έγινε 9 και πράγματι το 16 ξεκινήσαμε σε συνεργασία με τον τότε Δήμο Λέσβου πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο, γιατί μέχρι τώρα, μέχρι τότε τουλάχιστον αυτά τα μνημόσυνα ήταν 15 άτομα, οι 14 ήταν δημόσιοι υπάλληλοι που έπρεπε από τον τίτλο τους να πάνε εκεί, ο τάδε, στρατιωτικός διοικητής, ο παπάς, ο αυτός, και ένα-δυο πολίτες, το πολύ. Και μπορέσαμε, δώσαμε περιεχόμενο, την πρώτη τη χρονιά προσπαθήσαμε να βάλουμε μέσα προσκλήσεις συγγενών, που είχα εγώ έναν κατάλογο από το βιβλίο μου, και αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι πάρθηκε μια απόφαση του Δημοτικού τότε Συμβουλίου, σχεδόν ομόφωνη του Λέσβου, όπου αυτός ο τόπος ονομαζόταν μαρτυρικός τόπος ιστορικής μνήμης. Μπήκε και μια μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα την ίδια χρονιά το 2016 ξεκινάμε τον έναν αγώνα δρόμου που θα θέλαμε να είναι παιδιά μέσα και μεγάλοι και οτιδήποτε, αλλά κύρια σε παιδικές ηλικίες, θα ξεκινούσε από το ταξίδι των μελοθανάτων, που ήταν η Βίλα Ηλιοπούλου, που ήταν το κέντρο της Γκεστάμπο, που εκεί γινόταν οι βασανισμοί. Από εκεί τους παίρνανε τους εκτελεσμένους για να τους οδηγήσουν στα Τσαμάκια. Και από τότε μέχρι σήμερα γίνεται αυτός ο αγώνας δρόμου. Τον διοργανώσαμε με αρκετή επιτυχία. 3 χρόνια είναι. Ναι. 2017-2018. 17-18-19. Το 17 επίσης, για πρώτη φορά σε μεγάλα πλαίσια αναρτήσαμε και φτιάξαμε όλους τους εκτελεσμένους, όσους είχαμε φωτογραφία, και παρευρέθηκαν αρκετοί συγγενείς, βγήκαν φωτογραφίες κοντά στα αναρτημένα πλαίσια των... Αυτές ήταν λοιπόν οι πρώτες μας εκδηλώσεις, κάθε λοιπόν αυτό. Μετά είναι δύο εκδηλώσεις με την παρουσίαση των βιβλίων μου, η Λέσβος στην Εθνική Αντίσταση, είναι για το στρατή, που έγινε στα Τσαμάκια βέβαια, με αφορμή την έκδοση των βιβλίων. Ταυτόχρονα έχουμε για εκδήλωση για το στρατή Παπα-Νικόλα, σημαντική εκδήλωση στο κτίριο του Χαλίμ Μπέι, όπου ήταν και με πάρα πολύ κόσμο και με όλο το υλικό το οποίο θα μπορούσε, μεγάλη προσφορά του Νίκου του Συργότη, που είναι μουσικοσυνθέτης και μέλος της ομάδας μας. Μετά πήγαμε στον Μπαρμπαγιάννη του Καραγεωργίου, όπου κάναμε δύο εκδηλώσεις, μια με αφορμή πάλι για το Στάιν στο Σκαλοχώρι, στη γενέτειρά του, και φθάνουμε σε εκδηλώσεις στο Πλωμάρι. Αυτές ήταν, νομίζω, αρκετές, και στους γεωπελεγίτες επίσης πρόσφυγες, με νέα στοιχεία όσον αφορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές ήταν οι εκδηλώσεις, είναι σχεδόν όλες, έχουν αναρτηθεί, μπορεί ο καθένας να τις κατεβάσει, να τις δει, να τις παρακολουθήσει, και έχουμε και μέλλον για διάφορα πράγματα τα οποία θα αφορούν τώρα τον τύπο, την ιστορία, πάλι τη δεκαετία 40-50 όσον αφορά τα δικά μου και όσον αφορά τα υπόλοιπα που σας είπε ο Δημήτρης, όσον αφορά ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαϊκούς αγωνιστές οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους για ορισμένα πράγματα. Και να πάμε και στον κύριο Χατζηλία, να μας πει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Όπως μας είπε και ο Δημήτρης και ο Απόστολος και ο φίλος μας εδώ, Καλέτσας ο Γιώργος, η ιστοσελίδα μας έχει μια πληθώρα από αναρτήσεις που υπήρχαν στο Facebook, που έχουν ταξινομηθεί τώρα κατά κατηγορίες. Δηλαδή ξεκινάμε από το 1821 και ερχόμαστε σιγά σιγά
στο Μικρασιατικά, στο 12, την απελευθέρωση του 12, τα Μικρασιατικά, την Εθνική Αντίσταση, την κατοχή προηγουμένως, τον Εμφύλιο και μετά πάμε στο μεταπολεμικό κόσμο. Δηλαδή, η ιστοσελίδα μας, να πούμε και τα αρχικά, είναι τα 3W.fimpod.gr. Είναι τα αρχικά των φύλων ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας, FIMPOD. Μπορεί να αξιοποιηθεί λοιπόν η ιστοσελίδα μας από εκπαιδευτικούς, από ανθρώπους που ερευνούν την ιστορία, τη νεότερη και τη σύγχρονη του νησιού, γιατί περιέχει άρθρα, αναρτήσεις που είναι προϊόν έρευνας, είναι προϊόν κόπου. Πολλοί από εμάς και φίλοι άλλοι μας δίνουν, διάφοροι γνωστοί μας δίνουν υλικό, το συγκεντρώνουμε και κάνουμε μια ανάρτηση συλλογικά. Δηλαδή δεν είναι μια ανάρτηση που κάνει ο καθένας μόνος του. Οι αναρτήσεις μας είναι συλλογικές. Τις επεξεργαζόμαστε όλοι. Δηλαδή είναι προϊόν της ομάδας των 9 ατόμων που έχουμε. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, σε φοιτητές, σε μεταπτυχιακούς, σε ερευνητές και αφορά την τοπική ιστορία. Γιατί ξέρουμε ότι δεν διδάσκεται τόσο εύκολα από τις πηγές, δηλαδή με έρευνα, η τοπική ιστορία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκεια. Και πολλοί που ψάχνουν από το πανεπιστήμιο, από διάφοροι ερευνητές για να δώσουν κάποιο θέμα, δεν έχουν πηγές. Εμείς τους δίνουμε πηγές. Είναι λοιπόν ταξινομημένες τώρα, όμορφα τοποθετημένες για όλες αυτές τις περιόδους που σας είπα και αφορούν και πρόσωπα και γεγονότα. Καλούμε λοιπόν τους φίλους μας ελεύθερα, παραδίνουμε στην έρευνα όλο αυτό το υλικό ελεύθερα προς χρήση. Να μας κάνουν βέβαια μνήμα ότι προέρχεται από τη δική μας την ιστοσελίδα. Να επισημάνουμε τον βασικό σκοπό της κίνησής μας είναι πολλές πλευρές της νεότερης ιστορίας του τόπου μας να γίνουν γνωστές στη λεσβιακή κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά που δεν είναι φωτισμένες ή δεν είναι γνωστές. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Με όλα αυτά τα μέσα που έχει τώρα η σύγχρονη τεχνολογία και τα παιδική έρευνα να κάνουμε γνωστές στους ανθρώπους στο τόπο μας αυτές τις πτυχές της νεότερης λεσβιακής ιστορίας, στη λεσβιακή κοινωνία. Και όταν χαλαρώσουν οι συνθήκες της πανδημίας, έχουμε κατά νου αρκετές εκδηλώσεις και πρωτότυπες. Δεν κάνουμε ποτέ στεγνές εκδηλώσεις με λόγια, 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 το ενός ή των δύο. Δουλεύουμε συλλογικά, έχουμε μουσική μαζί, έχουμε θεατρικές παρουσιάσεις, έχουμε βίντεο, έτσι που να είναι μια πολύμορφη εκδήλωση και να την παρακολουθεί όλος πιο ευχάριστα. Το δεύτερο σκέλος, η πολιτιστική δημιουργία, μαζί με την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας.